centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Ζητήσατε και με έγγραφά σας την προηγούμενη εβδομάδα να τύχετε κι εσείς οι ξενοδοχειακές μονάδες των ευεργετικών μέτρων που θα λάβει η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε όμως τώρα και είδαμε τη χθεσινή, θα λέγαμε, ενημέρωση του κυρίου Τσόρτρα και του κυρίου Χαρδαλιά, ναι, να έχουμε την απόφαση για ένα ξενοδοχείο ανανομό. 3 Αθήνα, 2 Θεσσαλονίκη, εν πάση περιπτώσει. Ένα ξενοδοχείο ανανομό. Και εδώ το πρώτο που σκέφτηκα είναι τι θα γίνει, ποιος θα το αποφασίσει αυτό, ποιο θα είναι αυτό, τι θα είναι αυτό. Χρήστο, δεν ξέρω, έχουμε πάρα πολλά να διευκρινιστούν για το θέμα αυτό. Περιμένουμε οδηγίες από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο μέχρι το μεσημέρι. Γι' αυτό το λόγο είμαι και εγώ ανοιχτή στο ξενοδοχείο και περιμένω να δω τι θα γίνει. Οδηγίες θα μας δώσουν. Ναι. Για να δούμε πώς θα οριστεί αυτό το ξενοδοχείο. Να πούμε ότι υπάρχει και ειδική μέρημνα για ξενοδοχεία που φιλοξενούν αστυνομικούς ή δυνάμεις ασφαλείας, γιατί έχουμε τέτοια εδώ στην περιοχή μας. Αυτά μένουν ανοιχτά. Αυτά που έχουν παραδείγματος χάρη Frontex. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα, στη χθεσινή ενημέρωση που είχαμε, ήταν ότι το ξενοδοχείο που θα μείνει ανοιχτό θα το ορίσει ο ΣΥΟ επί τόπου κατόπιν. Ακριβώς, αυτό ακούσαμε κι εμείς. Ότι θα το ορίσετε εσείς, κύριε Σμαρόπουλε. Και το θέμα είναι πώς. Θα βάλετε κλήρωση, θα βάλετε λαχνό. Τι θα κάνετε? Θα είναι ένα συνέχεια. Θα είναι ένα συνέχεια, θα εναλλάσσεστε. Μπορεί κάποιος να το ζητήσει. Απ' την άλλη, υπάρχουν και ξενοδοχεία που δεν είναι στο δικό μας σύνδεσμο. Υπάρχουν και κάποια άλλα ξενοδοχεία εδώ στην Καστοριά. Που δεν ανήκουν στην Ένωση. Βέβαια. Μπορεί και κάποιος από εκεί να θέλει. Γιατί είπατε ότι η Ένωση, και το είχατε πει από την πρώτη στιγμή, καλύπτει περίπου το 80% των καταλυμάτων των ξενοδοχειακών στο νομό. Κλείνω. Στο νομό, ακριβώς. Και δεν ξέρω τι ενημέρωση θα έχουμε και για τα καταλύματα, με την ευκαιρία που το είπαμε, και τους ξενώνες. Εκεί τι θα ισχύσει? Είμαστε σε αναμονή. Μέχρι το μεσημέρι μας είπαν θα μας ειδοποιήσουν πώς ακριβώς θα έχει η διαδικασία, Χρήστο. Γιατί μιλήσαν μόνο για ξενοδοχεία. Για ξενώνες δεν υπόθηκε κάτι. Δεν ξέρω, δεν υπόθηκε κάτι, όχι. Ναι. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι αντίστοιχο, γιατί οι ξενώνες έχουν πολύ μικρότερη δυναμικότητα. Ναι, φυσικά. Έχουν από 3-4 δωμάτια ο καθένας. Ναι. 5. Ναι, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, να σου απαντήσω σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν κι εσείς είστε αυτή τη στιγμή με πάρα πολλές απορίες. Δεν ξέρω. Σας ευνηδίασε αυτή η απόφαση, κύριε Σμαρόπουλε? Όχι, δεν μας ευνηδίασε. Απλώς περιμένουμε ειδικά χαρακτηριστικά της για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Ναι. Περιμέναμε την απόφαση, γιατί έτσι κι αλλιώς τα ξενοδοχεία μας ουσιαστικά ήταν κλειστά και πριν την απόφαση. Ναι. Και για λόγους προφύλαξης των εργαζομένων μας και για το ότι η δουλειά είναι μηδέν η δουλειά πλέον. Ναι, ναι. Εμείς ήμασταν κλειστοί εδώ και μια εβδομάδα. Mm-hmm. Δεν περιμέναμε τη χθεσινή απόφαση. Περιμέναμε ότι επειδή υπάρχουν ελάχιστοι σε κάθε νομό και σε κάθε πόλη που κινούνται για λόγους δουλειάς. Περιμέναμε ότι θα ορίσουν κάποιος να είναι ανοιχτός. Αλλά θέλουμε τις λεπτομέρειες στο πώς θα οριστεί αυτό. Σε αυτό περιμένουμε τώρα. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει, όχι. Κύριε Σμαρόπουλε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει πρόταση της καραντίνας της έκτακτης ανάγκης για το νομό μας. Ναι. Αυτοί που δεν θέλουν και στο νομό εκφράζουν μια διαφορετική άποψη. Λένε ότι ο νομός μας και η Καστοριά και το όνομα Καστοριά και το brand, αν θέλετε, Καστοριά, ίσως στιγματιστεί και για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή θα ακούει ο άλλος Καστοριά και θα φεύγει τρέχοντας, δεν θα σε πλησιάζει. Θα ακούει Καστοριά και θα λέει δεν πάω με τίποτα. Πόσο σας ανησυχεί και εσάς αυτό, βέβαια, αν δεν έχουμε ήδη στιγματιστεί από την άλλη, γιατί είμαστε πρώτο θέμα στα κανάλια κάθε μέρα, έτσι? Να σου πω την αλήθεια, Χρήστο, ακριβώς έτσι, είμαστε πρώτο θέμα στα κανάλια. Προέχει αυτή τη στιγμή η υγεία μας. Το τι θα γίνει στη συνέχεια είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσουμε, εφόσον προκύψει. Εγώ ένα έχω να σου πω. Με όλους τους πελάτες του δικού μου ξενοδοχείου που μιλάω, έτσι λέω ότι κλείνουν πλέον. Ναι. Δεν μπορούμε να σας δεχτούμε, δεν γίνεται να σας δεχτούμε για τον επόμενο 1,5 μήνα και πολύ παραπέρα. Όλοι σκέφτονται πότε θα τελειώσει αυτό για να έρθουν εδώ, Χρήστο. Αυτό όλοι είναι πολύ, πολύ ωραίο που ακούμε σήμερα. Αυτό είναι πολύ παρήγορο που ακούμε σήμερα από εσάς. Είναι έτσι ακριβώς. Τα μηνύματα που έρχονται είναι μηνύματα στήριξης. Πότε θα λήξει όλο αυτό το κακό για να έρθουμε γρήγορα? Αυτό, αν συμβαίνει, Σιδέρη αγαπημένε μου. Είναι νομίζω ότι η μου κατάθεση αυτή, Χρήστο, και το λέω γιατί το άκουσα εγώ, δεν μου το είπε κάποιος άλλος, το λένε σε μένα.
Είναι εκπληκτικό. Αν πραγματικά ισχύει αυτό, τότε νομίζω ότι παίρνουμε περισσότερο θάρρος για τη συνέχεια. Πρέπει συνέχεια, έτσι ακριβώς, Χριστό. Ναι. Σιδέρη, οπότε περιμένουμε τα νεότερα, περιμένουμε τις οδηγίες που θα ράβετε από το ξενοδοχειακό επιμελητηρίο Ελλάδος. Πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί και εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, ό,τι ξέρουμε εμείς, ξέρετε και εσείς αυτή τη στιγμή. Έτσι, το δικό σας επάγγελμα, δεν ξέρετε κάτι παραπάνω. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να αναλύσουν. Έχετε και εσείς τις ίδιες απορίες, καταλαβαίνω. Ακριβώς. Οπότε θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Βεβαίως, θα προλάβουμε σήμερα, θα τα πούμε αύριο, δεν ξέρω, αλλά λογικά θα τα ξαναπούμε. Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.